Κρίσιμο αξίωμα για το οποίο του ζήτησα την εμπιστοσύνη. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κοσμόπουλο για αυτή του την εκλογική νίκη. Θα ήθελα όμως να μην ξεχνάει ότι οι μισοί Θεσσαλονικής είχαν μια διαφορετική άποψη από την δική του άποψη, από τη δική του πρόταση στο μέτρο που υπήρχε και κυρίως από τη δική του πρακτική. Έτσι νομίζω ότι επομίζεται με πρόσθετες ευθύνες. Εμείς θα μείνουμε στις θέσεις μας, επεξεργασμένες θέσεις για τη Θεσσαλονίκη. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας. Θα ευχηθώ στον κύριο Κοσμόπουλο να φανεί αντάξιος των μεγάλων ευθυνών και των προσδοκιών των συμπολιτών μας για την ανάπτυξη της πόλης, για την επόμενη περίοδο. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, από τον ευπρεπή, πεπειραμένο πολιτικό λόγο του κυρίου Ακριτίδη, που δεν είναι ο μεγάλος ηττημένος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδει τη σκυτάλη στον εκλεγέντα και συνεχόμενο δήμαρχο και για δεύτερη τετραετία, κύριο Κοσμόπουλο. Να περάσουμε αμέσως, να συνδεθούμε τώρα με τον Κωστή Παρά στο Ζάπιο και να ευχηθούμε τέτοια φαινόμενα τέτοιου πολιτικού λόγου να τα έχουμε και στη συνέχεια της βραδιάς και από άλλους υποψηφίους, είτε ριχαμένοι είτε είναι κερδισμένοι. Κωστή. Ναι, Λιάννα, έχω δίπλα μου τον αναπληρωτή υπουργό στο εσωτερικών, τον κύριο Γιώργο Δασκαλάκη. Κύριε Υπουργέ, όλοι πια μιλούν και καταθέτουν τις απόψεις του για το μείζον θέμα που ανέκυψε με την έλλειψη πολλών δικαστικών αντιπροσώπων σε εκλογικά τμήματα στο Λεκανοπέδιο. Η δική σας άποψη. Πραγματικά είναι μείζον το θέμα και υπάρχουν ευθύνες συγκεκριμένες που είμαστε υποχρεωμένοι πολύ σύντομα να τις αναζητήσουμε και να καταλογίσουμε και ευθύνες σε φορείς, οργανισμούς, αλλά και πρόσωπα, γιατί έπληξαν βασικά αυτή την μεγάλη μέρα το δημοκρατικό αίσθημα του ελληνικού λαού με την απουσία τους και με αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να πω επίσης ότι αυτό το μεγάλο πρόβλημα δεν επιτρέπεται να γίνει, γιατί επιχειρήθηκε αυτό, αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης. Γιατί στην αντίθεση, στην περίπτωση που αυτό συμβαίνει και συμβαίνει, να ολοκληρώσει η κυρία Κανέλη. Χίλια συγγνώμη. Επειδή μιλάει αυτή τη στιγμή και τον περιμέναμε πολύ ώρα ο κύριος Τσοχατζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, διακόψτε να τον ακούσετε κι εσείς και θα επανέλθουμε αμέσως. Που υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, είτε μόνο του, είτε με τον συνασπισμό, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση, έχει ήδη επικυρωθεί σε μια σειρά από αυτές τις νομαρχίες όπου κρίνεται η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Η νίκη θα είναι ήδη από τον πρώτο γύρο, και εδώ υπάρχουν μια σειρά από νομαρχίες, όπως η Αχαΐα, η Κέρκυρα, το Ηράκλειο, το Λασίθι, οι Κυκλάδες, η Κοζάνη, η Λάρισα, που έχουν κερδίσει συνδυασμοί που υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ ήδη από τον πρώτο γύρο. Και οπωσδήποτε ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει για να υποστηριχθεί νικηφόρα από το ΠΑΣΟΚ στο δεύτερο γύρο με πάνω από 30 νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις, όχι μόνο είναι εφικτός, αλλά τώρα μπορούμε να πούμε ότι είναι σίγουρος. Υπάρχει το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν τα αποτελέσματα των τριών μεγάλων δήμων. Στην Αθήνα και στον Πειραιά, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το αποτέλεσμα θα κριθεί στον δεύτερο γύρο. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις για να διευρυνθεί η συσπήρωση εκείνων που πιστεύουν σε μια ανανεωμένη αυτοδιοίκηση που θα αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες που της δίνει, έτσι ώστε στο δεύτερο γύρο να υπάρξει μια νικηφόρα έκβαση. Και αισιοδοξούμε ότι και για την Αθήνα και για τον Πειραιά θα υπάρξει νίκη στο δεύτερο γύρο. Το αποτέλεσμα της Θεσσαλονίκης πρέπει να το αναμένουμε. Βέβαια, είναι ένα αποτέλεσμα που ποστία, όπως φαίνεται, βρίσκεται μπροστά ο κ. Κοσμόπουλος, παίζει γύρω στο 50%. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα για να δούμε τελικά πώς διαμορφώνεται. Αλλά θα ήθελα να πω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο οι τρεις μεγάλοι δήμοι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι στο Λεκανοπέδιο Αττικής, σε όλους σχεδόν τους δήμους, οι συνδυασμοί που υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ βρίσκονται μπροστά και συγκεκριμένα από την πρώτη Κυριακή στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, δήμοι όπως η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, η Αργυρούπολη, το Περιστέρι, το Γαλάτσι, η Ηλιούπολη, η Φιλαδέλφια, κερδίζονται από την πρώτη Κυριακή.
όπως επίσης στη Θεσσαλονίκη. Δήμοι όπως η Καλαμαριά, ο Άγιος Παύλος, η Σταυρούπολη, η Νεάπολη, το Κορδελιό κερδίζονται από το πρώτο γύρο, ενώ σχεδόν όλοι οι άλλοι περιφερειακοί βρίσκονται πολύ κοντά για να κερδιθούν στο δεύτερο γύρο. Τα μηνύματα αυτά δείχνουν ότι η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ ότι σε αυτές τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές τα αποτελέσματα θα είναι θετικά τόσο για τον νέο θεσμό που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τολμώντας να ανατρέψει τις αγκυλωμένες θεσμικές καταστάσεις του παρελθόντος, βρίσκουν απήχηση από την λαϊκή βάση, συγκροτούνται πραγματικά ευρύτατες κοινωνικές και πολιτικές πλειοψηφίες τόσο στις νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις όσο στους δήμους και συχνότητες που μπορούν με επιτυχία να παλέψουν για το θεσμό, όχι μόνο για την εκλογική νίκη στο δεύτερο γύρο, όπου δεν έχει κερδιθεί ο Δήμος ή η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση από την πρώτη Κυριακή, αλλά κυρίως για την επιτυχία των θεσμών και μετά την 1η-1η-1995 που θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτά όσον αφορά τα αποτελέσματα, όπως εμείς τα εκτιμούμε αυτή τη στιγμή, στη διάρκεια της βραδιάς θα έχουμε ακόμη πιο αναλυτικά αποτελέσματα που εκτιμούμε όμως ότι θα κινηθούν προς την κατεύθυνση στην οποία σας παρουσίασα τώρα μόλις. Κύριε Βατζόπουλε, εφόσον μιλάτε για μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ, πώς εξηγείτε το αποτέλεσμα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη? Νομίζω ότι οι συνδυασμοί που υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ σε ολόκληρη την περιφέρεια κερδίζουν ακριβώς τον χαρακτηρισμό που σας είπα για μεγάλη δίκη, μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ, το συνδυασμό που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, είτε μόνο του είτε μαζί με άλλους, του συνασπισμού παραδείγματος χάρη. Τα αποτελέσματα στην Αθήνα είναι νομίζω ένα αποτέλεσμα που μας δίνει, όπως είπα προηγουμένως, την βεβαιότητα, γιατί δεν περιμένει κανείς από την πρώτη Κυριακή θα ήταν δυνατόν ο συνδυασμός του Πάγκαλου να βρεθεί μπροστά. Τα ποσοστά και οι αριθμοί δείχνουν, νομίζω, ότι θα υπήρχε κάποια διαφορά. Λοιπόν, δίνουν λοιπόν τις προϋποθέσεις στο δεύτερο γύρο με την κατάλληλη συνεργασία, με την κατάλληλη συσπήρωση, με την προοπτική μιας αποδεκτής στο λαό συνεργασίας να υπάρξει η τελική νίκη. Και η εκτίμηση την οποία έκανα προηγουμένως στηρίζεται όχι μόνο σε εκτιμήσεις θα γίνει στο άλλο Σαββατοκύριακο, αλλά σε πραγματικά ποσοστά και αριθμούς που σας ανέφερα προηγουμένως, που αν δείτε τους καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών, τους επιβεβαιώνουν για όλες τις νομαρχίες και για το μεγαλύτερο αριθμό των Δήμων. Κύριε Πλατζόπουλε, για το δεύτερο γύρο το ΠΑΣΟΚ θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για τη συσπήρωση άλλων δυνάμεων? Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει στο, για το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ο κατεξοχήν θεσμός όπου πρέπει να προωθηθούν οι ευρύτερες δυνατές κοινωνικές και πολιτικές συνεργασίες. Άρα λοιπόν και προς αυτή την κατεύθυνση είναι φυσιολογικό να υπάρξουν πρωτοβουλίες, κινήσεις, προτάσεις τόσο από τους συνδυασμούς που τους αφορά να επιβεβαιωθεί αυτή η πολιτική, όσο βέβαια και από τα κόμματα που πιστεύουν σε μια τέτοια προοπτική. Κοιτάξτε, αυτό θα έχουμε καιρό να το διαπιστώσουμε αύριο και μεθαύριο στην πορεία του διαλόγου, ο οποίος είμαι βέβαιος θα υπάρξει σε όλα τα επίπεδα. Για την ενεργή ανάλυση αυτό που έχει σημασία είναι με ποιον τρόπο απαντάει κανείς στην πρόκληση της νέας εποχής που δημιουργείται με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ισχύσει από το 1995 και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες του. Κύριε Τσαβατζόπουλε, πώς εξηγείτε το ότι το ποσοστό του κυρίου Πάγκαλου υπολείπεται αυτό του ΠΑΣΟ στο Δήμο της Αθήνας κατά τις προεκλογές? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Ότι ανάλυση και απόλυτη ταύτιση των εκλογικών ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και των συνδυασμών δεν μπορούν βέβαια να γίνουν και δεν είναι αυτή η βάση από την οποία ξεκινάει κανείς. Οι δημοτικές εκλογές έχουν τη δικιά τους λογική, έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Σημασία έχει ότι είναι μια βάση για να μπορέσει να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα στο δεύτερο γύρο. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να μετρήσετε τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ ή την επιρροή την οποία έχει μέσα από τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών και των ομαχιακών, ένα πράγμα μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, το οποίο όμως θα επιβεβαιωθεί όταν τελειώσει η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων σε όλα τα τμήματα. Φαίνεται ότι έναντι του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, η πολιτική επιρροή ΠΑΣΟΚ με βάση τα ψηφοδέλτια τα οποία υποστηρίζει, έχει μια σημαντικότατη άνοδο
κινούμενοι προς τα ποσοστά του Οκτωβρίου. Χωρίς να τα φτάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει μια σημαντική άνοδο έναν των ποσοστών επιρροής που είχε στις ευρωεκλογές. Αυτό είναι εμφανές από τα αποτελέσματα στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε εμείς πάντοτε το πολιτικό μήνυμα θα βγει από τα αποτελέσματα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Πίσω λοιπόν στο Ζάπιο, κύριε Δασκαλάκη, νομίζω ότι θα με συγχωρέσετε, δεν ήταν η δική μου η πρόθεση. Θα σας παρακαλούσα όμως, επειδή έχει μεσολαβήσει αρκετός χρόνος, να συνοψίσετε την τοποθέτησή σας για το πρόβλημα, όπως σας το ρώτησε ο συνάδελφος, ο Κωστής Παράς, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα σαφές. Βεβαίως. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, έλεγα, σε φορείς και σε πρόσωπα που θα αναζητηθούν και θα καταλογιστούν. Και είναι λάθος, πιστεύω, πολιτικό λάθος, η όποια μετάθεση των ευθυνών που επιχειρήθηκε, γιατί προσφέρει απλά άλοθη στους πραγματικά υπεύθυνους. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς όμως, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται η ψηφορία σε 250 περίπου εκλογικά τμήματα, τα οποία είχε καθυστέρησαν να ξεκινήσουν τη διαδικασία, και 68 τμήματα στην Αθήνα και 15 στο Δήμο Νίκαιας, δεν γίνεται ψηφορία και θα επαναληφθεί την Τετάρτη. Και θα εκδοθεί αύριο μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Κύριε Δασκαλάκη, μπορώ να σας ρωτήσω ένα πράγμα. Εν όψη των επαναληπτικών εκλογών της ερχομένης Κυριακής και με δεδομένο και αποφασιστέν ήδη ότι θα έχουμε και εκλογές την Τετάρτη, εσείς εικάζετε ότι μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι αυτή την εβδομάδα, ότι την ερχόμενη Κυριακή στις επαναληπτικές εκλογές δεν θα βρεθούμε μπροστά σε παρόμοια προβλήματα? Κοιτάξτε, ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι δεν θα βρεθούμε. Αλλά πρέπει να επισημάνω, κύριε Αλιάνη, ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε μόνο στην Αττική. Μάλιστα. Δεν είχαμε σε καμία άλλη ορεινή ή νησιώτικη ή δύσκολη περιοχή της Ελλάδας παρόμοιο πρόβλημα. Και αυτό εγώ να το χαρακτηρίζω περίεργο, και βέβαια επαναλαμβάνω ότι θα χρειαστεί μια ειδική εξέταση για να δούμε πώς και γιατί δημιουργήθηκε το θέμα και ποιοι ευθύνονται. Γιατί, όπως είπα, παρεμβάλλονται και υπηρεσίες και πρόσωπα και παράγοντες, και θα δούμε στην πορεία τι συνέβη, γιατί μέχρι το Σάββατο βράδυ όλα θεωρούνται ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μπαίνουν άψογα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννα Κανέλη, δεν ξέρω αν θα πρέπει να παραμείνουμε στο Ζάπιο. Θα αρχίσει όπου να είναι. Ήδη ο κύριος Κουλουμπής έχει πάρει τη θέση του πίσω ακριβώς, αν βλέπουν οι τηλεθετές του Sky, για τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει. Μάλιστα. Δεν θα παραμείνομαι, γιατί ξέρεις καλύτερα από μένα ότι τα κενά της προετοιμασίας στον τηλεοπτικό χρόνο είναι πολύ δυσάρεστα για αυτούς που είναι σπίτι τους και μας περιμένουν. Έχουμε όμως αντιθέτως δύο εντυπωσιακούς χάρτες από την Δέλτα Πληροφορική, οι οποίοι απλά και σχηματικά, Τάκη και Γιάννη Λούλη και Νίκο Νιάρχο, μας δίνουν μια πρώτη εικόνα όπως διαμορφώνεται με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, η οποία, επειδή είναι χρωματική και επειδή είμαστε και εξοικειωμένοι, ελπίζω όλοι μας πολύ καλά με το δικό μας χάρτη, μας δίνει μια πρώτη αίσθηση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο νομαρχιακών εκλογών. Να μην ξενήσουμε τους τηλεθεατές μας. Το γκρίζο δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά περιοχές, νομούς που δεν έχουμε σαφή εικόνα, αποτέλεσμα. Δεν έχουμε σαφές αποτέλεσμα για την ώρα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο γκρίζο από αυτό. Γιάννη. Νομίζω ότι η αίσθηση που είχαμε από την αρχή, δηλαδή ότι τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν επανακάμψει σε μεγάλο βαθμό τις δυνάμεις του, επιβεβαιώνεται. Είναι φανερό ότι και το ΠΑΣΟΚ έχει ανακάμψει σε σχέση με τις ευρωεκλογές, αλλά βεβαίως ίσως μπορεί κανένας να πει, με την πρώτη εικόνα τουλάχιστον που έχει, ότι η κύρια κερδισμένη είναι η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια δεν έχουμε δει εντυπωσιακά ποσοστά. Κάποια οριακή αύξηση πρέπει να έχει. Ένα άλλο πράγμα το οποίο επίσης σχολιάσαμε και το οποίο φυσικά δεν φαίνεται από το χάρτη, είναι μια αίσθηση που υπάρχει και δεν την είδα μόνο στην Αθήνα, για πτώση κάμψη της πολιτικής άνοιξης. Που ήταν, αν θέλουμε, το κόμμα το οποίο σημείωσε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό σε ευρωεκλογές. Δεν ξέρω, αυτό κουβεντιάζαμε και με τον Νίκο πριν. Δεν ξέρω, και εσένα, η αίσθησή σου ποια είναι? Ναι, η αίσθηση είναι ότι η πολιτική άνοιξη, όπως και το ΚΚΕ, επιχείρησαν να καταγράψουν τις δυνάμεις τους τόσο σε επίπεδο δήμων, όσο και σε επίπεδο νομαρχιών. Η αίσθηση που έχω αποσπασματικά μέχρι τα τώρα από τα διάφορα αποτελέσματα είναι ότι η πολιτική άνοιξη το κάνει ανεπιτυχώς. Δηλαδή πέφτει στα ποσοστά της, γυρίζει πίσω στα ποσοστά των Μάλιστα. βουλευτικών εκλογών του 1993 και δεν έχει γίνει το μεγάλο άλμα. Το αντίθετο θα έλεγα, υπάρχει μια επανάκαμψη. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν μια επανάκαμψη και επιβεβαιώνεται και ένα φαινόμενο
πολιτικό δικοματισμού, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Δηλαδή, έχουμε δύο κύριους όγκους, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ίσως σε κάποιες περιοχές, δεν ξέρω τάκι, από αυτά που έχουμε τα στοιχεία μέχρι στιγμής, κάποιες καλύτερες επιτυχίες τοπικές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχουμε τη Μαρία Δαμανάκη στην Αθήνα, πολύ ενδεικτικό για το συνασπισμό, για το συνασπισμό σε πάρα πολλές περιοχές. Συνεργάζεται με το ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούμε, ειδικά σε νομό, δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν μπορούμε να το δούμε σε επίπεδο νομού. Ναι. Και έχουμε και μία πτώση της πολιτικής άνοιξης. Πάμε όμως να δούμε τώρα μερικές ακόμα κάρτες από τη Δέλτα Πληροφορική που αφορούν σε Δήμους. Τάκη. Και αυτή η κάρτα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Είναι συνοπτικά αποτελέσματα που αφορούν βεβαίως τις δημοτικές εκλογές και βλέπουμε ότι στο Δήμο Ζωγράφου, στο 4% των ψηφοδελτίων, ο κύριος Καζάκος έχει πολύ μικρή διαφορά. Ο κύριος Καζάκος από τη Νέα Δημοκρατία 32,9, από την κυρία Σακελαρίδου, Πασόκ Συνασπισμός, νυν δήμαρχο 32,3. Στο Δήμο Καλυθέας, ο κύριος Κυριόπουλος, Πασόκ Συνασπισμός, νυν δήμαρχος, στο 5,2% των ψηφοδελτίων, έχει 39,2. Ο κύριος Κανδαλάκης της Νέας Δημοκρατίας 31,2. Στη Μεταμόρφωση, στο 6,7 των ψηφοδελτίων, ο κύριος Χριστονάκης από το Πασόκ, δήμαρχος της Μεταμόρφωσης, 37,4%, ο κύριος Τζίτζιφας της Νέας Δημοκρατίας, 27,2%. Μάλιστα. Στο Μοσχάτο, στο 11,1%, ο κύριος Παπαντώνης, 54,1% από το ΠΑΣΟΚ και από το Συνασπισμό. Στη Νέα Ερυθρέα, εκλέγεται δηλαδή. Mm-hmm. Στη Νέα Ερυθρέα, στο 11,1%, ο κύριος Κατσιάνος από το ΠΑΣΟΚ, 41,5%, είναι δήμαρχος. Και η ανεξάρτητη κυρία Ταμβάκη Μαγούλα, 28,2%. Στη Νέα Ιωνία Αττικής, το 2,7% των ψηφοδελτίων. Ο κύριος Μπουρδούκος, νυν δήμαρχος, 36,8% από το ΠΑΣΟΚ. Και από τη Νέα Δημοκρατία και Πολιτική Άνοιξη, ο κύριος Πέρτσεμλίδης, 33,1%. Εμείς όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, για όσους από εσάς απεφάσισαν να ψηφίσουν Sky, και βεβαίως πιθανόν να είναι και οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της τηλεοπτικής βραδιάς, θα συνδεθούμε με μια κόκκινη γραμμή και με μπύλες, γιατί ο Θέμος Αναστασιάδης και ο Κώστας Χαρταβέλας βρίσκονται στο στούντιο 2 του Sky και εκεί μαζί με τους καλεσμένους τους από το χώρο της πολιτικής, από το χώρο του θεάματος, από το χώρο του πνεύματος και της τέχνης, θα έχουν και εκείνη τη συμμετοχή τους στις αναλύσεις, εκτιμήσεις, αν θέλετε σε κάποιο χιούμορ και σε κάποιες βαθύτερες επισημάνσεις όσων είδαμε να τεκταίνονται μέχρι αυτή τη στιγμή από πλευράς αποτελεσμάτων. Κώστα, Θέμο, κυρίες και κύριοι, κυρίες δεν υπάρχουν για την ώρα στο πάνελ σας, από εμάς καλώς ήρθατε στην παρέα. Γεια σας λοιπόν και από το στούντιο 2 του Sky. Πραγματικά μας λείπει πάρα πολύ μια γυναίκα σήμερα από εδώ, έχει γεμίσει άντρες στο στούντιο. Ελπίζουμε όμως στην πορεία αυτής της εκπομπής να εμφανιστεί κάποια γυναίκα, έχουμε καλέσει. Θέμα, έτσι δεν είναι? Ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει καμιά μεταλλαγή. Να μην έχετε μια κυρία. Θα μείνω λοιπόν σήμερα μαζί σας αυτές τις ώρες για να σχολιάσουμε και να δούμε από κοντά τα εκλογικά αποτελέσματα όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Με αρκετό χιούμορ από την πλευρά του φίλου μου του Θέμου, με αρκετή προσπάθεια και των δύο να δούμε από κοντά και να εμβαθύνουμε σε κάποια αποτελέσματα που αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται και εξελίσσονται. Όμως θέλω να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Ροκόφουλο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Τον βλέπω ελαφρώς προβληματισμένο. Καθόλου. Καθόλου, να μου λέτε. Έχουμε τον κύριο Βασίλη Μαγκίνα από τη Νέα Δημοκρατία, συγκρατημένα αισιόδοξο. Πήγατε καλά. Στο δεύτερο γύρο θα δούμε. Έχουμε τον κύριο Μανώλη Καλαμίδα, την πολιτική άνοιξη. Λίγο παγωμένο, νομίζω. Μια χαρά, ζεστό. Έχουμε τον κύριο Μίτσο Κωστόπουλο, ή Δημήτρη Κωστόπουλο να πω. Όπως θες. Εμένα μου βγαίνει Μίτσο. Από το ΚΚΕ, παλαιψύχραμο. Και έχουμε και τον κύριο Φώτη Κουβέλη από το Συνασπισμό που δεν μπορεί να πιστέψει ότι ξαναγεννήθηκε. Εκεί πέρα. Και από την άλλη πλευρά του στούντιο έχουμε 9 εκλεκτούς καλεσμένους. Να σας το παρουσιάσουμε, να ξεκινήσουμε από την κάτω σειρά. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δρακάτος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.
ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας, πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ο κύριος Αντώνης Αντωνιάδης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Πολιτευτής, ο κύριος Τάκης Παπάς, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, και στην πάνω σειρά, ξεκινώντας πάντοτε από αριστερά, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Λικουρέζος, γνωστός σε όλους μας, ποινικολόγος. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Μαρκάτος, πρίτανης του Πολυτεχνείου. Νίκος Μαρκάτος, συγγνώμη. Είναι ο γνωστός μας. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, γιατί είναι και λίγο. Επιστρέφω. Είναι λοιπόν ο Χρήστος Βαλαβανίδης, γνωστός σε όλους μας, ηθοποιός. Είναι επίσης ο Δημήτρης Πιατάς, επίσης γνωστός σε όλους μας, ηθοποιός. Και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, επίσης γνωστός σε όλους μας, από τους άγαμους θήτες, καλλιτέχνες, γενικά ηθοποιός περισσότερο και ειδικότερα. Τελειώσαμε. Τους παρουσιάσαμε όλους. Στο οποίο είναι το φοβερό, σε αυτό το πλάνο που μας έχουν εκεί, που είμαστε οι δύο μαζί, και με αυτό το μπλε σακάκι, νιώθω σαν τον Απόστολο Γκλέτσο κάποιος να τη φυλάει. Δηλαδή, ποιος είναι ο Γκλέτσος και ποια είναι η ταινίς, μπορεί να πει. Δεν ξέρω, αυτό το βρούμε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, μπορώ. Όχι, τρέπει. Κύριε Ροκόφιλε, είδαμε ότι το Πασόκ πήγε καλά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα πλην Αθηνών. Και να σα ρωτήσω αν φταίει το Πασόκ που πονάμε στον κύριο Πάγκαλο ή αν φταίει ο κύριο Πάγκαλο που πονάμε στον εαυτό του. Μπορεί να φταίει και η Αθήνα που όσο περνάει ο καιρό κατοικείται όλο και από ανώτερε εισοδηματικέ τάξει. Και αυτό γίνεται και στη Γαλλία, αυτό γίνεται σε όλε τι μεγάλε πόλει. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι γύρω από την Αθήνα υπάρχει δεύτερη περιφέρεια όπου τα αποτελέσματα των εκλογών είναι για το Πασόκ πολύ πάνω από τι ευρωεκλογέ και θα έλεγα και πολύ πάνω από το 1990. Όχι βέβαια. Όπως δεν είναι και 2 εκατομμύρια, δεν είναι 2 εκατομμύρια κανείς στην Αθήνα, άλλωστε. Στην Αλφα Αθήνα. Κύριε Κόφελε, προσπαθήστε λίγο παραπάνω, γιατί πρώτον οι ανώτερες στρατηματικές τάξεις πηγαίνουν στα προάστια, δεν κάθονται στην Αθήνα. Σε λίγα προάστια. Ναι, και κατά δεύτερον έχουμε μία εμφανή διαφορά. Φαντάζομαι ότι έχετε και κάποιες άλλες εξηγήσεις. Κύριε Στασιάδη, να σας πω κάτι. Έχω την εντύπωση πως τα τρία δέντρα και κυρίως το μεγάλο της Αλφα Αθήνα, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά έχουν κρύψει το δάσος της Ελλάδος. Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή από την ώρα που άρχισε η αναμετάδοση των ειδήσεων και άρχισαν και τα σχόλια. Τα πάντα εντοπίζονται στην Αλφα Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Αλφα Πειραιώς. Ενώ υπάρχει και όλη η άλλη Ελλάδα. Πείτε μας για την Αλφα Αθήνα. Όχι, θα σας πω, μετά. Θα σας πω γιατί. Νομίζω ότι από ένα νόμο αδράνειας, νόμο της φυσικής, που φαίνεται ότι υπάρχει και στην πολιτική. Παλιότερα, όταν είχαμε δημοτικές εκλογές, πολιτική σημασία πράγματι είχε μόνο η Αλφα Αθήνας και είχε και η Θεσσαλονίκη και ο Πειραιάς. Γιατί στα υπόλοιπα προσωπικές σχέσεις έπαιζαν πολύ μεγάλο ρόλο, τα πολιτικά, τα ιδεολογικά έρχονταν σε δεύτερο πλάνο. Και γι' αυτό ο τύπος, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί αναλυτές εστίαζαν την προσοχή τους σε αυτούς τους τρεις μεγάλους Δήμους. Όμως τώρα έχουμε κάτι άμεσο. Έχουμε τις νομαρχιακές εκλογές. Που εκεί πια έχουμε καταγραφεί των πολιτικών δυνάμεων. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Για τον κύριο Κουλουμπί δεν ενδιαφέρεται κανείς. Για τον κύριο Πάγκαλο είναι η συζήτηση. Μα αυτό ήταν το λάθος από την αρχή. Ελάτε και σε αυτό το σκληρό. Αυτό ήταν το λάθος από την αρχή. Ελάτε σε αυτό το σκληρό θέμα. Γιατί να εστιάσουμε μόνο σε αυτούς που κατοικούν στην αλφα περιφέρεια της Αθήνας και όχι σε αυτούς που κατοικούν σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Δεν μπορώ άλλο. Ο κύριος Ροκόφιλος. Καταλαβαίνω. Θέλετε να ξεφύγετε λίγο από την αρχή. Αλλά θα ήθελα να βάλουμε τον κύριο Μαγκίνα στην κουβέντα μας. Θα συνεχίσουμε την. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ανάλυση περισσότερο. Μη προσωπική. Μια ανάλυση κοινωνιολογική, πολιτική. Η Αλφα Αθήνας δεν είναι τυχαίο που έχει δίνει συνεχώς ποσοστά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Θα υπάρξει μια δυνατότητα και μια ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής να κάνουμε κάποια εξήγηση. Και όχι μόνο παγκαλική. Ο κύριος Δρακάτος. Έχω μια άποψη ότι ξεκινάμε λάθος και εδώ είναι ακριβώς το πρόβλημα. Μιλάμε για τον φαρισαϊσμό. Μέχρι σήμερα όλοι λέγαμε ότι οι εκλογές δεν είναι κομματικές. Και οι υποψήφοι είπαν δεν ξέρουμε τα κόμματά μας και ο κόσμος έβριζε τα κόμματα και ξαφνικά σήμερα αρχίζουμε όλοι και λέμε τι κερδίσαμε, τι χάσαμε κτλ. Ειλικρινά θεωρώ γελίο το γεγονός ότι ακούστηκαν αναλύσεις της μορφής 3% των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας μετεπίδησε στο Πασόκ, του Πασόκ το 6% μετεπίδησε εκεί. Αυτό είναι τραγικό, διότι ή θέλουμε δήμαρχο ή θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση στους Δήμους ή εξακολουθούμε στα κόμματά μας, αλλά να το πούμε ευθέως. Δεν είναι δυνατόν όλο το χρόνο να κατηγορούμε τα κόμματα. Δεν είναι δυνατόν όλο το χρόνο να λέμε ότι θέλουμε κάτι να γίνει. Και ειλικρινά πιστέψτε με, ήλπιζα ότι ο σοφός λαός γνωρίζει ότι το ταξίδι για το Πεκίνο αρχίζει με ένα βήμα, όχι με ατέλειωτες συζητήσεις. Μάλιστα. Να παρέμβω. Ναι, κύριε Μαγκίνα. Χαρδαβέλα, λαμβάνοντας αφορμή από αυτό που είπε ο κύριος Μαρκάτος.
ασώψετε το Πασόκ για τον τόνο. Διότι στις δυο μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έβαλε υποψήφιους δημάρχους δύο κορυφαία στελέχη του, πρώην υπουργούς, βουλευτάς εν ενεργεία, και από εκεί και πέρα βεβαίως δόθηκε αυτός ο κομματικός τόνος. Έχουμε μερικά μηνύματα τα οποία θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφέρω. Έχουμε μια αποδοκιμασία, λιγότερο ή περισσότερο, της κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Και δεν το εστιάζω στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, όπου βγήκε ήδη ο Ντίνος ο Κοσμόπουλος. Αναφέρομαι και στις νομαρχιακές εκλογές. Ας δούμε Κατριβάνος Κουλουμπής, με αυτό το μικρό δείγμα ως τώρα. Αλλά είναι μεγάλη η διαφορά. Έχουμε λοιπόν μια αποδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε στη συνέχεια μια ανάκαμψη στα ποσοστά που η Νέα Δημοκρατία πήρε στις εκλογές του Οκτωβρίου του 1993. Κερδίσαμε δηλαδή πάλι το χαμένο έδαφος. Και κάνω κάποιες διατυπώσεις, νομίζω, μετριοπαθείς με δεδομένα τα ως τώρα αποτελέσματα. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Έχουμε όμως και ένα τρίτο μήνυμα, το οποίο λυπούμε να πω είναι πολύ κακό. Έχουμε το σημερινό απαράδεκτο φαινόμενο, το οποίο δίνει την εικόνα διάλυσης του κράτους. Στην αρχή δεν σας κρύβω ότι αυτό που συνέβη με τους δικαστικούς αντιπροσώπους, προσωπικά ήμουν στην επαρχία μου. Ποια επαρχία είστε? Στην Ετωλοακαρνανία, όπως και ο συνάδελφος ο Χρήστος Οροκόφυλλος. Το είδα ότι είναι κάτι ύποπτο. Κάτι συμβαίνει. Θέλω όμως να πιστεύω, και μάλλον έτσι συμβαίνει, από τις δηλώσεις του κυρίου Σκανδαλίδη, του κυρίου Κουβελάκη, ότι μάλλον πρόκειται για τραγέλαφο, για ανευθυνότητα, για διάλυση. Είναι δυνατόν και να συζητάμε. Αντιμετωπίζετε πού, κύριε Μαγκινά? Είναι κατά κύριο λόγο στο Υπουργείο της Δικαιοσύνης. Χωρίς όμως να είναι αμέτωχο και το Υπουργείο των Εσωτερικών. Είναι δυνατόν να δηλώνουμε υπεύθυνα ότι την Πέμπτη το βράδυ ή έστω την Παρασκευή το πρωί ήταν γνωστό ότι πολλές εκατοντάδες δικαστικών αντιπροσώπων, αν και τους είχαν επιδοθεί, δεν είχαν αποδεχθεί τους διορισμούς τους, και να έχουμε δύο πλήρεις ημέρες, επιτρέψτε μου αγαπητέ Τάκη Παπά να πω, με ένα δικηγορικό σύλλογο ο οποίος ο πρόεδρος του, το προεδρείο του, πρόσκειται στο χώρο τον κυβερνητικό, να μην μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτούς τους 700-600 ανθρώπους να πάνε να γίνουν οι εκλογές? Είναι ρωτήσουμε ένα φαινόμενο, ναι, που δείχνει διάλυση. Να ρωτήσουμε τον κύριο Παπά για το, γιατί νομίζω πιο υπεύθυνος για να απαντήσει αυτή τη στιγμή σε αυτή την αποχή κάποιων δικαστικών λειτουργών. Οι ερμηνείες είναι κάπως πρόχειρες, δεν θέλω να θίξω. Είναι κάπως πρόχειρες, γιατί είναι και τα γεγονότα πάρα πολύ γρήγορα και δεν μας επιτρέπουν μια βαθύτερη ανάλυση. Εκείνο το οποίο γνωρίζω εγώ, με όλη την επιφύλαξη την οποία μπορεί να έχω στις πληροφορίες τις οποίες πήρα, είναι ότι την Τετάρτη είχαμε 2.000 ανεπίδοτους διορισμούς σε δικηγόρους και συμβολογράφους. Αυτό που οφείλει, κύριε Παπά? Αυτό τις επιδόσεις τις κάνουν κυρίως αστυνομικοί μέσω της εισαγγελίας πρωτοδικών. Μπορώ να το εξηγήσω σαν γραφειοκρατικό σύμπτωμα. Το βράδυ της Τετάρτης που ήρθα, να δώσω τα δεδομένα καταρχήν, γιατί έτσι νομίζω ότι δίνει την πληροφορία και έτσι νομίζω ότι δίνονται καλύτερα εξηγήσεις. Έξω από διαθέσεις, ας πούμε, σχολιασμών πολιτικής αξιοποίησης παραδοσιακού τύπου. Την Τετάρτη αρχίζουν οι επαναδιορισμοί και μέσω της εισαγγελίας πρωτοδικών και κυρίως με αστυνομικούς επιχειρείται την Παρασκευή και το Σάββατο το πρωί να γίνουν οι επιδόσεις στους νέους δικαστικούς αντιπροσώπους. Είναι η πρώτη φορά που συνέβη αυτή η κατάσταση, κύριε Παπά? Πρώτη. Σε τέτοια έκταση πρώτη. Μάλιστα, κάτι ήθελα να πει ο κύριος. Ναι. Νομίζω ότι βασικά, ανεξάρτητα αν εξ αντικειμένου βέβαια η ευθύνη μπορεί να καταλήγει στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο γνώριζε το θέμα, νομίζω ότι πρόκειται για μια γραφειοκρατική εμπλοκή στην οποία πρέπει να προσθέσουμε το δεδομένο
ότι προσθέθηκαν 4.000 δικαστικοί αντιπρόσωποι σε όλη την Ελλάδα, από τους οποίους οι 1.800 είναι στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με τους αναπληρωματικούς μαζί είναι 3.600. Δεν μπορώ να πω τι ακριβώς φταίει. Πάντως είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια